Εν αναμονή των εξελίξεων βρίσκονται αυτές τις ημέρες τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανθρακικού που παρακολουθούν την υπόθεση των στημένων παιχνιδιών, στα οποία στημένα παιχνίδια η UEFA εμπλέκει και το Πανθρακικό. Στο τέλος της εβδομάδας αναμένεται συνεδρία του Συμβουλίου, ενώ στάση αναμονή στηρείται και για την πιθανή εμπλοκή του προπονητή του Πανθρακικού στην υπόθεση αυτή που συγκλονίζει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Για εκβιασμό, απάτες, δωροδοκία και δωροληψία με σκοπό την αλλίωση αποτελεσμάτων αγώνων για τη διεξαγωγή παράνομου στοιχήματος μέσω του διαδικτύου, για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες πράξεις και πολλά άλλα, κατηγορούνται οι συλληφθέντες για την υπόθεση των στημένων αγώνων που συγκλονίζει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Στο φάκελο που η ίδια η UEFA έδωσε στη δημοσιότητα μεταξύ των ύποπτων παιχνιδιών για τη Super League 2009 και 2010, υπάρχει και η ομάδα του Πανθρακικού. Στον αγώνα, ο οποίος και έγινε στις 10 πρώτου του 2010 με τον ΠΑΣ Γιάννενα και στις 14 τρίτου του 2010 με τον Πανιόνιο, η σήμανση λέει ελαφρώς ύποπτο. Και στους αγώνες με Λεβαδιακό και Αστέρα Τρίπολης στις 21 και 28 τρίτου του 2010 αντίστοιχα, η σήμανση λέει διεφθαρμένος. Το ελληνικό ποδόσφαιρο, γενικότερα τις τελευταίες μέρες, με όλες τις εξελίξεις που συμβαίνουν, βλέπουμε ότι είναι σε μια στάσιμη κατάσταση. Θα το χαρακτήριζα ένα ποδόσφαιρο μπλοκαρισμένο από όλες τις υποθέσεις οι οποίες εκκρεμούν αυτή τη στιγμή. Κατ' επέκταση, μπλοκαρισμένος είναι και ο Πανθρακικός. Αναμένουμε όλοι με αγωνία τις εξελίξεις στο χώρο μας. Η έννοια μπλοκαρισμένος, ο Πανθρακικός σαν ομάδα αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι τα λέει όλα, διότι αν δεν ξεκαθαρίσει την προηγούμενη χρονιά, δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε και να προχωρήσουμε στο αύριο. Βέβαια, κάποιες κινήσεις μικρές σιγά σιγά γίνονται όσον αφορά τη νέα σεζόν. Αλλά δυστυχώς επαναλαμβάνω ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε με μεγάλα βήματα ακόμη. Η εβδομάδα που διανύουμε χαρακτηρίζεται από τη διοίκηση του Πανθρακικού ως εβδομάδα εξελίξεων, αφού στο τέλος της εβδομάδος αναμένεται να συνεδριάσει και το Διοικητικό Συμβούλιο της ομάδας, ώστε να ξεκαθαριστεί η υπόθεση εμπλοκής και του προπονητή. Σχετικά με τον προπονητή μας, εντάξει, βρίσκεται σε μια λίστα αυτή τη στιγμή ως κατηγορούμενος για κάποια θέματα. Εντάξει, έχουμε διαβάσει αρκετά πράγματα στο θέμα της δικογραφίας πάνω στην κλίση αυτού του προπονητή μας. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Αναμένουμε κι εμείς αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων και συνεπαγόμενα όλα αυτά εδώ πέρα θα πράξουμε κι εμείς εκ του αποτελέσματος. Αυτή τη στιγμή ο Σάββας Παντελίδης, έχουμε μιλήσει μαζί του, είναι ο προπονητής της ομάδας μας, έχουμε εμπιστοσύνη στα λόγια του και από εκεί και πέρα αναμένουμε. Μια προσφορά της Wind. Θέλεις και εσύ smartphone με τη φωτεινότερη οθόνη? Κάνε την κίνηση smart. Έλα στη Wind και απόκτησε αποκλειστικά το νέο Android smartphone LG Optimus Black με την πιο φωτεινή οθόνη στον κόσμο και μαζί mobile internet για να σερφάρεις μόνο από 5 ευρώ το μήνα. Wind. Κινητή, σταθερή, internet για όλους. Αυτά, κυρίες και κύριοι, ήταν τα νέα από τη ΔΕΛΕ Τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ. Γενικός δείκτης του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών έκλεισε στις 1.226,22 μονάδες, σημειώνοντας πτώση κατά 0,52%. Οι επιμέρους κλαδικοί δείκτες κινήθηκαν ως εξής: τράπεζες άνοδος 1%, ασφάλειες πτώση 2%, τηλεπικοινωνίες άνοδος.